μπορεί οι ειδήσεις να μας τρέφουν προς άλλη κατεύθυνση, αλλά η μουσική και ο καιρός μας θυμίζουν διαρκώς ότι έχουμε καλοκαίρι και καλοκαίρι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στο μυαλό πολλών είναι συνδυασμένο το ελληνικό καλοκαίρι με τα νησιά. Τα νησιά τα οποία όμως αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με αυτή την τουριστική υπερζήτηση που έχουν πια σιγά σιγά. Θέλω να καλημερίσω στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, καθηγητή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οικονομολόγο και περιφερειολόγο με ειδίκευση στα νησιά και τον τουρισμό. Καλημέρα σας, κύριε Σπυλάνη. Καλημέρα κυρία Μπαστία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε γιατί το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πείτε μας για την ημερίδα που διοργανώνεται την Παρασκευή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βουλανδρής στην Κηφισιά. Η ημερίδα είναι μια συνδιοργάνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα έπρεπε να γίνει στις 5 Ιουνίου την ημέρα του περιβάλλοντος, αλλά λόγω των ευρωεκλογών υποχρεωθήκαμε να το μεταφέρουμε αργότερα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θεωρώντας ότι είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει μια μακρόχρονη και λαμπρά παρουσία στα θέματα υπεράσπισης του περιβάλλοντος από τότε που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα και τη βλέπουμε δυναμική να κάνει προτάσεις ουσιαστικές και τεκμηριωμένες μαζί με τις άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το και θέμα της ημερίδας? Νησιωτικότητα και βιωσιμότητα. Α, αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Πώς τα νησιά, οι επιπτώσεις μάλλον του τουρισμού στα νησιά, σωστά? Ακριβώς. Δεν είναι μόνο του τουρισμού, αλλά σίγουρα ο τουρισμός είναι η κύρια παράμετρος που επηρεάζει τη ζωή των νησιών, γιατί θεωρούμε ότι βιώσιμο είναι ένα νησί το οποίο κατοικείται όλο το χρόνο και έχει μια ομαλή κοινωνική και οικονομική ζωή όλο το χρόνο. Αυτό δεν γίνεται και μέσα από τις έρευνές μας το βλέπουμε και όλα σε αυτό. Κάναμε έρευνες όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο και είδαμε ότι όλο και περισσότερο οι κάτοικοι καταρχάς δυσανασχετούν τόσο με την πολύ τουριστική ζήτηση το καλοκαίρι όσο και με την ανυπαρξία πραγμάτων το χειμώνα. Αυτή η διάσταση μεταξύ του πολύ φορτωμένου καλοκαιριού και του άδειου χειμώνα, να το πω έτσι σχηματικά, δυσκολεύει τους κατοίκους να επιβιώσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι πιέσεις που δέχονται τα νησιά, δηλαδή σκέφτομαι το νερό, σκέφτομαι την άκρατη οικοδόμηση πολλές φορές παραβιάζοντας πολλούς κανόνες. Σκέφτομαι ότι οι υποδομές των νησιών αυτών δέχονται τόσο μεγάλη πίεση που έχουμε δει παραδείγματα, μην τα λέμε τώρα, ότι δεν αντέχουν, έτσι όπως είναι τουλάχιστον. Προφανώς και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει και λύση μέσα από τη λογική αυξάνουμε τους τουρίστες και θα ακολουθήσουν οι υποδομές. Τα νησιά, θα έλεγα εξ ορισμού, δεν έχουν χώρο μεγάλο να υποδεχτούν. Επομένως, το να σκεφτόμαστε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού που υπάρχει πλέον σε πολλά νησιά φτιάχνοντας και άλλους δρόμους, με τη λογική ότι και στην Αθήνα έτσι κάναμε, είναι σαν να λέμε ότι θα μετατρέψουμε τα νησιά σε αστικούς χώρους με τα ίδια προβλήματα που έχουν αστικοί χώροι, άρα θα πάψουμε να σκεφτόμαστε ότι όπως είπατε στην αρχή, καλοκαίρι στο νησιά. Δεν θα διαφοροποιείται, θα είναι, χωρίς να το λέω υποτιμητικά, θα είναι κάτι σαν τη Ραφίνα και τη Λούτσα. Δηλαδή απλώς θα βρέχεται από τη θάλασσα, αλλά το υπόλοιπο θα είναι ένα αστικό περιβάλλον πολύ δομημένο, πολύ αλλοιωμένο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η ελκυστικότητα των νησιών για τους επισκέπτες ήταν τα τοπία τους. Ακριβώς. Εάν αυτό αντικατασταθεί από χτισμένες περιοχές και μάλιστα χτισμένες με τρόπο όχι συμβατό με τα νησιά, μεγάλους όγκους, θεόρατα τζάμια όπως βλέπουμε τώρα με τα υπόσκαφα και τέτοιου είδους φυτά που δεν ανήκουν στον τόπο αλλά έρχονται από αλλού, γκαζόν, πισίνες, όλα αυτά έχουν φυτευτεί στα νησιά, είναι μάλλον ένα, θα το έλεγα ίσως και δυστοπικό μέλλον. Ταυτοχρόνως έχουμε αποδεχτεί πράγματα τα οποία είναι επιστημονικά όχι τόσο αποδεκτά. Έχουμε αποδεκτεί, για παράδειγμα, ότι το πρόβλημα του νερού λύνεται με αφαλάτωση. Πρώτον, το κόστος της αφαλάτωσης είναι μεγάλο. Το ενεργειακό κόστος
είναι μεγάλο, μια και μιλάμε πάντα για τα θέματα της ενέργειας ως ένα τεράστιο πρόβλημα στον πλανήτη και όχι μόνο στα νησιά. Το τρίτο είναι ότι έχει απόβλητα που είναι ο αλμόλιπος, που πάει αυτό. Έτσι, και το τέταρτο είναι το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο και επομένως εξακολουθούμε να μεταφέρουμε τεράστιες ποσότητες πλαστικών μπουκαλιών με νερό. Ενώ ταυτοχρόνως μιλάμε για όχι πλαστικά μιας χρήσης. Δηλαδή κινούμαστε σε μια μεγέθυνση που δείχνει να είναι αδιέξοδη. Και από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που ακούω είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για το τώρα, για το άμεσο, για το αύριο, τι θα πιούμε νερό αύριο. Ενώ το πώς θα πίνουμε νερό σε 10 χρόνια στα νησιά μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζεται. Καθόλου. Καταρχάς δεν αντιμετωπίζεται η λογική τι θα κάνουμε σε 10 χρόνια. Και όταν θα υπάρχει και ανεδρία, έτσι, όταν ζούμε σε μια περιοχή του κόσμου που όσο πάει υπάρχει μια ερημοποίηση, τέλος πάντων, σύμφωνα με αυτά που λένε. Υπάρχει ερημοποίηση, υπάρχει μείωση του νερού. Αντλούμε ό,τι νερό μπορούμε, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργούμε πρόβλημα και στην ισορροπία της φύσης, το οποίο δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη μας σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς και κυρίως κανείς δεν σκέφτεται τι ανάπτυξη θέλουμε να έχουμε τα επόμενα 10 χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πιο ισορροπημένο. Αφήνουμε τα πράγματα να κυλούν business as usual με την υπέρογγη πίεση που δέχονται τα νησιά για νέα δόμηση που πλέον δεν είναι απλά τουριστική, αλλά είναι δόμηση real estate, η οποία έχει επεκταθεί και έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε πάρα πολλά νησιά. Να ξεκινήσω από ποιο παράδειγμα να πάρει κανείς, την Ίο, που έχει αγοραστεί κατά 40% και δεν ξέρει κανείς πού θα καταλήξει, γιατί μπορεί να λέει ο σημερινός επενδυτής ότι εγώ χτίζω λίγο, αλλά ο αυριανός γιατί να μην χτίσει περισσότερο. Γιατί θα κρατηθεί από αυτόν τον επενδυτή. Μιλάμε για επενδυτικά κεφάλαια, δεν έχουν σχέση με τον τόπο και τις αξίες του τόπου, να το πω έτσι. Και αυτό το βλέπουμε παντού όπου προσφέρονται τεράστια ποσά για αγορές τεμαχίων, είτε από μεμονωμένους επενδυτές, είτε από οργανωμένη δόμηση μερικών βιλών, συνήθως τεραστίων διαστάσεων, εκτός λογικής και μέτρου, 200-300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνες, με μεγάλες καταναλώσεις νερού, ενέργειας, γκαζών, αυτά που λέγαμε προηγούμενα. Αυτά δεν θα έλεγα ότι είναι ύβρις, όχι για τα νησιά μόνο, αλλά για τη γενικότερη κατάσταση που βιώνουμε στον πλανήτη. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τα νησιά, είναι ένα θέμα πλέον παγκόσμιο. Δεν μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι μπορούν να επεκτείνονται χωρίς τελειωμό και τα αποτελέσματα θα είναι πια. Και για ποιους οι συνέπειες. Θέλω να σας αυτό πω για εμάς είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι έχετε δίκιο. Μιλούσα πριν από λίγο καιρό, το έχω ξαναπεί, με έναν από τους ανθρώπους που συμβουλεύουν κυβερνήσεις μεγάλες και επιχειρήσεις για το ποιες είναι οι τάσεις του μέλλοντος και μου είχε πει ότι η Νορβηγία εδώ και 2 χρόνια του έχει αναθέσει να φτιάξει μια τουριστική καμπάνια, διότι οι Νορβηγοί σκέφτονται ότι σε 20 χρόνια που η ζωή στη Μεσόγειο θα έχει γίνει αφόρητη, ο τουρισμός θα μεταφερθεί πιο βόρεια. Και του ζήτησαν συγκεκριμένα, θέλουμε να μας διαφημίσεις ως την Ελλάδα του μέλλοντος. Οι Νορβηγοί σκέφτονται 20 χρόνια μπροστά. Εμείς φαίνεται ότι δεν το κάνουμε. Και αναρωτιέμαι ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις. Κοιτάξτε, ακούστηκε από κυβερνητικά χείλη ότι δεν πειράζει που θα έχουμε λιγότερο τουρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα έχουμε περισσότερο τον Μάιο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η λύση και τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να καθησυχάζονται οι πολίτες ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα, ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε business as usual όλοι, χωρίς να κοιτάμε, και επιμένω, δεν είναι θέμα μόνο των νησιών, είναι πλανητικό. Η Νορβηγία, όπως είπατε, το συζητάει. Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς αντιδρούμε. Το business as usual παγκόσμια δεν είναι αποδεκτό. Έλεγα πρόσφατα ότι το business as usual καλύπτει και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, το ότι έχουμε εταιρείες χαμηλού κόστους και μπορεί να πάει κανείς να πιει έναν καφέ στο Λονδίνο για Σαββατοκύριακο, όταν ο τουρισμός πλέον υπολογίζεται στο 10% της ενεργειακής πίεσης του πλανήτη και το δεχόμαστε ως λογικό αυτό, γιατί έχει χαμηλή τιμή το εισιτήριο,
είναι ένα πρόβλημα πια. Είναι ένα πρόβλημα πια. Ότι ο τουρίστας μένει 2 μέρες σε έναν προορισμό, το οποίο σημαίνει, εκτός από τη μετακίνησή του, αλλάζουν σεντόνια, αλλάζουν πετσέτες, υπάρχει μεγάλη ενεργειακή επιβάρηση νερού κλπ. Και το θεωρούμε φυσιολογικό και δεν του δίνουμε σημασία. Είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Το slow tourism πρέπει να έρθει ξανά πίσω, διότι ο πλανήτης δεν σηκώνει το fast tourism. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες όλοι και τα νησιά είναι τα πιο ευάλωτα από όλα. Απλώς τα νησιά είναι τα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα από όλα. Mm-hmm. Και έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Και βέβαια, εκτός από τους τουρίστες που είναι καλοδεχούμενοι, είναι σημαντικό και για εμάς οι κάτοικοι. Έτσι, οι άνθρωποι που μένουν εκεί, όπως είπατε πριν, και το χειμώνα. Και πραγματικά υπάρχουν προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση στα νησιά, μια και για τα νησιά είναι η μερίδα που κάνετε. Κοιτάξτε, δεν θα επεκταθούμε σε τέτοιου είδους αναπτυξιακά θέματα. Mm-hmm. Και επειδή είμαστε κυρίως τμήμα περιβάλλοντος και συνάδελφοι θα μιλήσουν για τα περιβαλλοντικά, αλλά προφανώς τουλάχιστον το δικό μας εργαστήριο τοπικής και νησιωτικής ανάπτυξης το απασχολεί το θέμα εδώ και 40 χρόνια που έχει συσταθεί. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι τα νησιά πριν τον τουρισμό ήταν φτωχοί τόποι. Mm-hmm. Ήταν φτωχοί τόποι. Επομένως, ο τουρισμός ήρθε σαν το μάνα εξ ουρανού. Λέμε ότι αυτό το μάνα δεν πρέπει να το καταστρέψουμε, δεν πρέπει να καταστρέψουμε την κοινή περιουσία των νησιών και να ξαναγυρίσουμε σε μια άλλη φτώχεια, γιατί μια καινούργια φτώχεια άλλου τύπου. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ισορροπία με βάση την ταυτότητα των νησιών. Άρα, ναι, ο τουρισμός προφανώς με όρια, ναι, μια αγροτική παραγωγή που θα συνδεθεί με τον τουρισμό και τα ποιοτικά προϊόντα, αλλά και με με καταναλωτές που ενδιαφέρονται να γευτούν τέτοια προϊόντα. Ναι, νησιά με ένα περιβάλλον ποιότητα ζωής και πολιτισμό καθημερινότητας που θα κρατάει τους συμπατριώτες μας εκεί. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά νησιά με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη όπου ο πληθυσμός μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν θέλει να μείνει πέρα από τη σεζόν. Γιατί το νησί δεν είναι ελκυστικό το χειμώνα. Δεν έχεις τι να κάνεις. Δεν έχεις, πιθανώς η απασχόληση του καλοκαιριού δεν φτάνει για όλο το χρόνο. Επομένως, φεύγεις για να ξαναδουλέψεις και το χειμώνα. Η υγειονομική περίθαλψη είναι πολλές φορές προβληματική. Είναι προβληματική. Και, τα σχολεία, όλα. Και αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι η διαφορά μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού είναι τεράστια. Εγώ κατάγομαι από τη Σέριφο. Mm-hmm. Την όμορφη Σέριφο. Τι ωραίο νησί. Λοιπόν, η Σέριφος έχει 4 δρομολόγια το χειμώνα όλη την εβδομάδα και 4 δρομολόγια κάθε μέρα το καλοκαίρι. Μεγάλη πώς διαφορά. Πώς, δηλαδή, ο πολίτης, αυτός που είναι εκεί, καταλαβαίνετε τι σοκ υφίσταται. Βέβαια. Τι σοκ υφίσταται. Από εκεί που μπορεί να φύγει οποιαδήποτε ώρα, και ώρα της μέρας, το χειμώνα πρέπει να περιμένει και 2 και 3 μέρες για να φύγει κάτω από καλές συνθήκες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα σοκ δεν τα αντέχουν οι κοινωνίες τόσο εύκολα. Άρα χρειάζεται μία παρέμβαση. Υπάρχει η δική μας συζήτηση εδώ και χρόνια. Λέμε ότι τα νησιά μπορούν να γίνουν, θα έλεγα και η Ελλάδα ολόκληρη, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά, να γίνει το delicatessen του τουρισμού. Έτσι, να είναι κάτι το διαφορετικό, το ξεχωριστό, που να αναδεικνύει και τον πολιτισμό του και το περιβάλλον του, mm-hmm, και τις παραγωγικές του συνήθειες, και να μπορεί να ζει με μια ομαλότερη ζωή χειμώνα-καλοκαίρι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μακάρι να γίνουν και πράξεις σιγά-σιγά, κύριε Σπυλάνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς, ο κύριος Γιάννης Σπυλάνης, καθηγητής στο τμήμα περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.